Ο Ντόλφ Λούντγκρεν είναι ίσως ο πιο ομορφωμένος ηθοποιός στην ιστορία του Χόλιγουντ, αλλά δεν του φαίνεται εξαιτίας της εμφάνισής του και της επαγγελματικής του πορείας. Κι όμως διαθέτει ένα μυστικό όπλο ισχυρότερο από τους μυς και το ύψος των 2 μέτρων. Το μυαλό του. Με IQ, δείκτη νοημοσύνης δηλαδή 160, ντοκτορά από το διάσημο Πανεπιστήμιο MIT και συμβολή στην κατασκευή του συστήματος ίδρευσης στα διαστημικά λεωφορεία της NASA, είναι με διαφορά ο Πρίτανης του σινεμά. Γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1957 στη Στοκχόλμη. Η μητέρα του Μπριγκίντα ήταν δασκάλα ξένων γλωσσών και ο πατέρας του Καρλ μηχανικός. Ο Ντόλφ δεν ήταν παρά ένα αδύνατο, ασθματικό παιδί που έτρωγε ξύλο καθημερινά από τον πατέρα. Και αυτή ήταν η βασική αιτία που στράφηκε στο καράτε, κερδίζοντας 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στη δεκαετία του 80. Σαν έφηβος που μεγάλωσε με τους παππούδες του, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα drums και είχε φιλοδοξίες να γίνει rockstar. Τελικά σπούδασε και πήρε μάστερ στη χημική μηχανική από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης και το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Και κάπου εκεί ανεξήγητα άφησε την καριέρα που ανοιγόταν μπροστά του και άρχισε να δουλεύει ως πορτιέρι σε κλαμπ και να σπουδάζει στο εργαστήριο θεάτρου Warren Robertson. Πώς όμως μπήκε στα κινηματογραφικά στούντιο? Η τραγουδίστρια Grace Jones έδινε συναυλία στο Σίδνεϊ και ο ίδιος είχε οριστεί ως ο σωματοφύλακάς της. Το ειδήλιο πήρε φωτιά και ο Ντόλφ ακολούθησε τη Jones στη Νέα Υόρκη. Δούλεψε και εκεί ως security σε κλαμπ, όπου πήρε ένα μικρό ρόλο στην ταινία του James Bond, A View to Kill, ως μπράβος της KGB. Ο Σουηδός ηθοποιός είχε σχέση και με το μοντέλο Paula Barbieri, αλλά τελικά παντρεύτηκε το 1994 τη σχεδιάστρια μόδας Annette Wieberg και απέκτησαν 2 κόρες, την Ida και την Greta. Πέρυσι το ζευγάρι χώρισε και ο Ντόλφ έκανε δεσμό με την όμορφη Σουηδέζα Τζένι Σάντερσον. Η καριέρα του εκτινάχθηκε το 1985 όταν πήρε το ρόλο του Ιβάν Ντράγκο στο Rocky 4 ανάμεσα σε 5.000 υποψήφιους νέους ηθοποιούς που πέρασαν από κάστινγκ. Μάλιστα στα γυρίσματα παραλίγο να σκοτώσει σε μια σκηνή το Σιλβέστερ Σταλόνε, δίνοντάς του μια δυνατή γροθιά κοντά στην καρδιά και τον ανάγκασε να περάσει 3 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Η εξήγηση που δίνει ο 55χρονος ηθοποιός για τη στροφή του σε καλ ταινίες στα τέλη του 90 είναι απλή. Αντί να επιστρέψει πίσω στην ακαδημαϊκή καριέρα που τον περίμενε, προτίμησε να βγάζει εύκολα πολλά λεφτά. Πώς? Γράφοντας, σκηνοθετώντας, πρωταγωνιστώντας και βρίσκοντας χρηματοδότες για μια σειρά από ταινίες που γύριζε με λίγα χρήματα στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και οι οποίες έβγαιναν κατευθείαν σε DVD. Το κόστος των 3 εκατομμυρίων δολαρίων που χρειάζεται για την κάθε ταινία καλύπτεται πανεύκολα και οι πωλήσεις του αφήνουν πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους. Τελευταία του επιτυχημένη σε εισπράξεις ταινία η Αναλώσιμη, με πολλή δράση και συμπροταγωνιστές μεγάλα ονόματα. Σταλόνε, Στέιθαμ, Γουίλις, Βαρτζενέικερ, Τζετ Λι. Τώρα ο Λούντγκρεν βρίσκεται στη Βουλγαρία για τη συνέχεια της ταινίας που θα είναι 42η σε 25 χρόνια καριέρας.